πόρτα κλειδωμένη δε χωράω. Κι εσύ αδιάντροπα μου λες πως μ' αγαπάς. Σπασμένη νύχτα το φεγγάρι σου φοράω. Κι εσύ τον έρωτα με ψέματα πουλάς. Σπασμένη νύχτα το φεγγάρι σου. Για να ρίξω τις γυναίκες. Έχω όμως κάτι φίλους που το κάνω. Ο Μάριος είναι σαν τους φίλους σου, εγκύριος. Αν υποθέσουμε πως είναι έτσι, εσύ είσαι κυρία, δηλαδή που τον χρησιμοποιείς για να ζηλέψει ο Αχιλλέας. Σύνα που σας είπε η κυρία Ελευθερία για την καταγωγή της και για το αεροπορικό δυστύχημα, εψεύτηκα. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Δεν είδα πουθενά αεροπορικό δυστύχημα με θύματα κάποιου Προκοπίου ή άλλου Κυπρέου. Η θύμωσε πάρα πολλά και θέλει τα λεφτά τόσο βράδυ. Σήμερα το βράδυ? Αποκλείεται το πράγμα. Τι να σας πω, κύριε Αγγλέους. Κάμετε ό,τι κάμετε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Και εσείς και εγώ. Ο τύπος δεν αστείευκεται. Δεν είσαι σε Ελευθερία που ξέρω, αποκλείεται. Είσαι σε κάποια άλλη. Είμαι τρελή. Αν αυτό σε βολεύει, πίστευε ότι είμαι τρελή. Όχι, δεν είσαι τρελή. Κάτι έχει μεσολαβήσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα. Και σε παρακαλώ πολύ, φίλε, γιατί δεν θέλω να μας βλέπουν μαζί. Εντάξει. Φεύγω για να μην σε εκθέτω. Και συγγνώμη που δεν έπαιξα μαζί σου. Επία Τσίφρατο μαζί με την Εύα. Αλλά κατάφερα ζεύτηκε ο Ξάκη. Λες να πρόλαβε να της μίλησε για μένα και τον Κυριακό? Είπε πως δεν το είχε μπει σε κανένα. Και μάλλον ελάλε είναι αλήθεια. Δεν τον έπαιρνε να μου πει ψέματα. Έχω το στο χέρι. Πώς τον έχεις στο χέρι, με τι? Χρειάζεται να ξέρεις λεπτομέρειες. Μαμά, Αλφία. Αγάπη μου, είναι ασκησής. Δεν ήξερα, εξαρτάται που την Εύαντη ώρα να πρέπει να πάει σπίτι. Ξέρουν οι γονείς της για σένα? Όχι, βέβαια, πολλά νωρίς. Μόνο η μάμα της κάτι ξέρει, αλλά δεν ξέρει ποιος είμαι. Στέλνω με σε δύσκολη θέση. Κι είναι η επένδυση που σου έλεγα. Δεν υπάρχει καμιά επένδυση. Έχασα στα χαρτιά. Τι εννοείς, νεόφυτε, τόσα λεφτά με επέλανες? Ναι, επέλανα τέτοια. Με ενδιαφέρει να κόψεις το λαιμό σου. Να πάει να δανειστείς που φίλου σου. Και τούτη κουβέντα επέλειωσε δαμέ. Ναι. Παρακαλώ. Τι δομές, κοπέλα μου, είσαι σοβαρή? Ακόμα έρθει σπίτι μου και πατάς τα τηλέφωνα με ποιο δικαίωμα? Συγγνώμη, αλλά ήσουν μέσα και σκεφτικά. Είσαι λίγο αδιάκριτη, οξένη ιδέα μου. Είπες μου πως δεν έχεις κάποια σχέση. Δεν έχω κάποια σχέση, ήταν η μάνα μου. Πού το ξέρεις? Συνήθως έτσι η ώρα πιάνει με τηλέφωνο. Συνευρίασα γιατί έφερα να ξέρω τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Πότε γίνανε όλα αυτά, πού? Για μένα που ήμασταν, τώρα Απριλίο. Είστε απευθείας να μην ξέρω τι πρέπει να κάνω. Για
να μην την πιάσουν και να πιάσουν μόνο την Εύα, πάει να πει ότι είχαν κάποιο σκοπό. Πιθανότατα λίτρα. Και τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Αναγκαστικά θα περιμένουμε. Αν είναι λίτρα που θέλω, λογικά να επικοινωνήσουμε μαζί μα. Μήπω θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Όχι την αστυνομία. Πάρε τηλέφωνο το Χάρη. Θα δούμε τι θα πει. Και τι νομίζεις, ότι είναι να ομολογήσει τηλεφωνικό. Δεν είναι αστείο αυτό, από τι αντιδράσει που θα καταλάβουμε. Εκκλήσια μου. Ορίστε, το είδατε. Γιατί να το κλείσει αν δεν έχει να κρύψει κάτι. Θέλω τον αριθμό του πατέρα σου. Δεν το θυμούμαι. Περιμένω να μου δεις το τηλεφωνό του πατέρα σου. Ξέρω το. Αλλά δεν το θυμούμαι. Προσπάθω. Δεν μπορώ. Το καλό που σου θέλω είναι να μπορέσεις. Έχει κάποια σχέση η απαγωγή με την απόπειρα κατά της ελευθερίας? Δεν αποκλείεται. Ίσως αφού είναι καταφέρει το στόχο του να προσπαθεί με άλλον τρόπο να την εκδικηθεί. Ποιος θα θέλει να με εκδικηθεί εμένα, δηλαδή, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, γιατί ήθελε να σε σκοτώσει. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις τώρα. Μου ρίχνεις ευθύνες για την απαγωγή της Εύας. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να με κατηγορείς επί στιγμές. Κατηγορώ, ρε Ελευθερία, μια υπόθεση είναι καμά. Εγώ πιστεύω ότι ο ένοχος είναι ο Χάρης. Όλο αυτό δείχνει. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε υποθέσεις τώρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Το κινητό της έβασε αυτό. Όχι, είναι το δικό μου, έχουμε το ίδιο ρίτσο. Φυσικά πώς θα μπορούσε να είναι το κινητό της έβασε. Τι λέω. Με συγχωρείτε, είναι η μαμά μου. Ναι. Εύα. Είμαι η Εύα, η Αρετή είμαι. Α, έλα Αρετή. Καλησπέρα. Ο Αχιλλέας είμαι, θυμάσαι με. Ναι, φυσικά. Εντζαμέ η Εύα. Όχι, κοίτα, η Εύα είχε έναν απρόπτο. Τι απρόπτο, έπαθεν κάτι? Ναι, δεν ήξερα πώς να σου το πω. Απαγάγανε. Τα πράγμα, τι είναι το που λέει, Αρετή, καμίσου μου πλάκανε, ναι. Όχι, μπροστά μου πήγαινε, την ώρα που εφευκάμε για να στήσω το ραντεβού σας. Τι είναι τούτη απαγωγή, είδες τους? Ήταν δύο άντρες με κουκούλες, έπαιζαν τις στο κινητό και κράτησα το. Ήξερα ότι ήταν να ανησυχήσεις και να πάρεις τηλέφωνο. Εύω, δεν μπορώ να κάθομαι άλλο έτσι. Πού είναι πάει? Πάω να βρω το Χάρη, να του μιλήσω. Να δω γιατί μας κλείνει τα τηλέφωνα. Αν είναι ένοχος θα το καταλάβω. Αν υποθέσουμε ότι ο Χάρης είναι ανάγκημένος, έτσι θα καθίσουν σπίτι να περιμένει. Ή να σου την ευάντζαμε. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια να το παιδί μου κινδυνεύει. Πιστεύεις ότι μπορεί να της έκαμε κακόν ο Χάρης? Δεν ξέρω, δεν ακούσατε τι πει αρετή. Αν είχε σκοπό να κάνει κάτι αυτό, θα το ανακοινώνει. Μα δεν ξέρουμε τι είπανε. Τι είπανε μεταξύ τους, τι μπορεί να είπε η Εύα και να τον προκάλεσε. Ούτε τι έγινε μετά, αφού έφυγε η Εύα. Δηλαδή, τι μπορεί να έγινε μετά? Οτιδήποτε. Μπορεί να θύμωσε μετά ο Χάρης και μετά να σκέφτηκε ότι θέλει να εκδικηθεί. Να μας εκδικηθεί όλους. Περίμενε, να έρθω μαζί σου. Όχι, δεν θέλω. Γιατί? Γιατί έτσι, γιατί δικό μου είναι το παιδί. Αφήστε με ήσυχη επιτέλους. Μπορεί να είναι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Άσε μας τώρα που νοιάζεσαι για τη σωματική μου ακαιρεότητα. Δεν με πείθεις. Ελπίζω τουλάχιστον να νοιάζεσαι λίγο για την Εύα. Δεν κάνεις τίποτε μου μπορεί να ξέρει την Εύα. Η οικογένεια θέλει να πάει στην αστυνομία. Εν τούτο ο γελίος ο Ναθανάλ πίσω από του ταούλα, ναι. Τώρα θα πάω να τον έβρω και θα τον κάνω να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε. Δεν κάνεις καμία μπελάρα, σε παρακαλώ. Άλλωστε, είναι σίγουρο ότι ευθύνεται ο Χάρης για τούτον ούλο. Ηρέμησε και μόλις έχω κάποιο νέο να σε ενημερώσω. Πρέπει να σε πλήσω τώρα. Γεια σου. Είπα της τι έγινε και στέλνει τις ευχές της να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε, παιδίς. Να της πω. Θέλω να πω κι εγώ. Μόλις είχετε κάποιον νέο, ενημερώστε με. Εντάξει, μην ανησυχείς. Είχαμε κανέναν νέο? Τίποτα εγώ. Η Ελευθερία που είναι? Αποφάσισε να πάει με βρει το Χάρη να είναι δυνατόν.
Έλα ρε, λέω, τι έγινε, την βρήκε στην ελευθερία σου, είπε κάτι? Είδα την, αλλά έχουμε πιο σοβαρά θέματα τώρα. Απαγάγαν την Εύα. Απαγάγανε την Εύα? Πότε έγινε αυτό, ποιοι την απαγάγανε? Άσε τα τίτλια τα πώς και βούρα. Πού να τρέξουν? Η ελευθερία πήρε να έβρει το Χάρη. Μόνη της. Τι σχέση έχει ο Χάρης, ρε Λουί, με έχει τρελάνει. Τι είναι αυτά που κάθεσαι εκεί, μου λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα, αλλά η ελευθερία υποψιάζεται ότι πίσω από την απαγωγή βρίσκεται ο Χάρης. Και μόνη της μαζί του, καταλαβαίνεις. Ωραία, εγώ τι μπορώ να κάνω? Να πάεις να την έβρεις. Δεν μπορώ, δεν τον εμπιστεύομαι καθόλου το Χάρη. Από πού και σπου να πάω, ρε Σιλούι, εκεί? Η ελευθερία δεν θέλει να κατέβουμε στη ζωή της, άλλωστε. Άφησε τη λαλή ελευθερία, εμένα να ακούεις. Δεν θέλω να είναι μόνη της, καταλαβαίνεις. Και γιατί δεν πας εσύ? Εσύ πρέπει να πάεις. Ποιος τι να πάω, κύριε Λούι, με ποια δικαιολογία θα εμφανιστώ? Γεια σας, είδα φως και μπήκα. Η ελευθερία άλλωστε μου το έχει πει, δεν θέλει να είμαι μαζί της γιατί την εκθέτω. Εν τότε μπορεί να κοιτάξουμε τώρα, ρε Κυριακό, μπορεί να κινδυνεύει σοβαρά, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αυτός είναι ικανός να της κάνει κακό? Μα τι σου λέω το σύνορα, μπορώ να προλάβεις. Δώσε μου τη διεύθυνση του. Τι έγινε, ρε φίλε? Τι έπαθες όταν μπορούσες να μου πεις που το τηλέφωνο? Δεν ήξερα πότε να αρκέψω, ρε Σαββά. Έγινε κάτι με το χρήμα της υιοθεσίας σου? Έμαθες κάτι για τους βιολογικούς σου γονείς? Όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση με τούτο. Λάλε ρε, με πελάτης και θα. Έγινε κάτι με την ομάδα σου? Δεν είμαι τζινός που μοιάζει ότι ήταν να βγεις πριν. Υπόσω ψέματα, Σαββά. Ναι, κάτι κατάλαβα. Δεν είσαι πολύ καλός. Και στην Κίγαν είπα ψέματα. Υπάρχει άλλη κοπέλα στη ζωή μου. Γιατί μιλάς? Δεν εμπιστεύω να το μετανιώσεις. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσε είναι που εσύ σου ζήτησα να φύγουμε από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται μου αδιανόητο κάποιος να παρατήσει ένα πλάσμα σαν εσένα. Μην κοιτάς. Κάποιοι άμα γίνουν φίρμες, καβαλούν το καλάμι. Σοβαρά? Ο πρώην σου ήταν επώνυμος? Ναι. Ποιος είναι, ξέρω το. Αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, σίγουρα. Βέβαια ασχολούμαι. Καλά, έτσι με ξετώσουν κουλτουριά έτσι το φαίνουμε. Ποιος είναι, ξέρω το. Ο Αχιλλέας Φιλίππου. Άτε ρε. Ίσως ήταν με τον Αχιλλέα Φιλίππου. Μα, τούτος αν δεν έκαμε λάθος έπιασε μεταγραφή στον Ποσειδώνα. Εγκάμνεις λάθος. Σου που τότε άλλαξε η συμπεριφορά του απέναντί μου. Βλέπεις, πέφτω του λύει. Έτσι δεν πιστεύω. Πού λες τις γενέτειες του κόσμου με την κόμενα του Ναθαναήλ, βρες να μπλέξεις? Πού να φανταστώ ότι ήταν κίνηρες αυτά. Είμαστε μαζί την ημέρα, νεφάνηκες σου γνωστή εσένα? Όχι, δεν έτυχε να πετύχω τη φωτογραφία της πουθενά. Ούτε εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί δεν είπα τίποτε και κρατούσαμε το κρυφό. Και θέλεις να πεις εγχώρισε για να μαζί σου? Συγχαρητήρια. Ζαβά, δεν είναι ωραία, πολλά σχήματα πράγματα. Μαζί της που χαραντεβού είμαι την ομάδα. Γιατί τι έγινε, τσακωθήκεται, είδες σας κανένας? Τίποτε που τα φτιάξω. Δεν είστε στο ραντεβού. Έφτιαξες σε δηλαδή. Όχι. Απαγάγαν τη Σάβα. Έλα τώρα, με το σκέφτεσαι. Αφού δεν μπόρεσε να σε εκτιμήσει, να αξίζει τον κόπο. Έτσι φαίνεται. Τελικά η δόξα αλλάζει τους ανθρώπους. Και να φανταστείς τη μέρα που έκλεισε τη μεταγραφή να γιορτάζαμε το μαζί. Δηλαδή ήσασταν μεγάλη παρέα? Όχι, οι τρεις μας. Εγώ, ο αδελφός μου και ο Τζίνος. Πού να φανταστώ ότι μετά που ζήνει τη νύχτα, τίποτε θα ήταν το ίδιο. Έγινε κάτι συγκεκριμένο, Τζίνο, το βράδυ? Όχι, 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 τίποτε δεν έγινε. Θέλω να πω ότι μετά που γίνονταν το βράδυ ήταν οι τελευταίες μας ωραίες στιγμές μαζί. Τέλος πάντων, τι θα συζητούμε τώρα τούτα? Έχεις δίκαια, τώρα είμαστε μόνο εγώ και εσύ. Να λύθαν από τους απαγωγείς. Δεν ξέρω. Τούτο νούμερο είναι άγνωστο. Τέλειο, να άνοιξε το. Θέλω τα λεφτά που μου χρωστάς. Τι σημαίνει τούτο, νεόφυτε? Ξέρεις τι κρατούν την Εύα? Βάζ το βίντεο, εγώ θα αντέχω. Παπά, παπά, σε παρακαλώ, βοήθα με. Θεέ μου, το παιδί μου. Χάνω την κόρη μου στάνω. Ποιος την κρατά, νεόφυτε? Και πόσα του χρωστάς? Γι' αυτό μου ζητάς λεφτά τάχα μου για επένδυση?
Μίλα! Να λες να δει να τη βγάλει ενώ να φανάει. Τι έχει να κερδίσει. Δεν ήξερα, αλλά από ό,τι μου είπε οι φίλοι της Εύας υποψιάζονται τον. Απείλησε την που της είπε να χωρίσω. Εντάξει, λογικό είναι να νευρίασες. Αλλά δεν νομίζω να θέλει να της κάνει κάποιο κακό. Ένα πελάμα μπαθεί κάτι ρε Σάβα, και εκείνο θα το σκοτώσω, ορκίζουμε σου το. Ηρέμησε ρε φίλε, η Εύα είναι πλούσια η οικογένεια. Μπορεί να την επιάσασαι και να ζητήσουν λίτρα. Και τούτον πρέπει να με κάνει να ησυχάσω, ποιος ξέρει τι μπορεί να της κάνω. Ρε φίλε, κάνε λίγη υπομονή, αφού πεις στο φίλη της να σε ειδοποιήσει. Ο σοβαρό, μην σκέφτεσαι τα χειρότερα. Εσύ τι ήταν να σκεφτώσω αν είσαι στη θέση μου. Τα καλύτερα μπορεί να με έδειξαν να το Σάβα, καταλαβαίνεις. Εμπλέξες με τη μαφία. Με τη μαφία πόσο χαμηλά είναι να παίζεις πλέον, α! Πέ μου πόσο! Ήμουν μεθυσμένος, δεν καταλαβαίνα τι έκανα. Ναι, και μετά που έτσι μέθυσες, σε κατάλαβες. Έθελα να ξέρω τις συνέπειες εν δεν σε σκέφτηκες. Νομίζεις ότι τούτοι άνθρωποι παίζουν. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, Θεέ μου, δηλαδή εν το χωρεί ο νους μου. Πόσο επιβόλαιο και ανέστητος είσαι, α! Πόσο εγωιστής και δηλός. Είμαι τούτε κούλα κούλα, τι θα κάνουμε τώρα. Εννοείται ότι θα απαντήσεις αμέσως ότι θα τους δώσουμε τα χρήματα. Και μετά να συνεννοηθούμε τι ακριβώς θα πούμε στην ελευθερία. Εννοείται ότι τούτο νουλό είναι να μείνει μεταξύ μας. Θα πούμε ότι τηλεφώνησε μας κάποιος ξένος που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ότι μιλήσαμε λίγο με την Εύαν και ότι είναι καλά. Που ελπίζω να είναι καλά δηλαδή. Λαλείς να τις κάνουν κακό. Όχι. Μέχρι να πιάσουν τα χρήματα δεν νομίζω να τις κάνουν. Μετά δεν ξέρω. Και να δω πώς θα ζήσεις με τις τύψεις σου μετά. Αν τη συμβεί έστω και το παραμικρό. Ελευθερία. Τι κάνεις εδώ, με παρακολουθείς? Όχι Ελευθερία μου, δεν σε παρακολουθώ. Έμαθα για την έπρεπε. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι να βρεθεί και να πάνε όλα καλά. Ήρθες ως εδώ για να μου πεις αυτό. Φύγε σε παρακαλώ. Να σου πω. Δουλεύεις μου ότι κινδυνεύεις μόνο με το χάρι. Είμαι εδώ για να σε προστατεύσω. Δεν χρειάζομαι την προστασία σου. Φύγε, Κυριακό. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά εδώ. Δεν χρειάζομαι προστασία σου, λέω. Φύγε. Δεν θα πάω πουθενά, το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι. Βρε, τα πιτσουνάκια μου. Θα κόμουν κοντά στο σπίτι μου. Γιατί? Χάρη, πού είναι η Εύα? Ξέρω εγώ που είναι η Εύα. Χωρίσαμε. Ξέχασες. Κυρία μου, λαρκασμό τώρα. Φυσικά να μου πεις ούτε πριν μου είδες τον λαρκασμό, αλλά εντάξει. Μη μου κάνεις εμένα τον ανήξερο, εσύ την άρπαξες. Την άρπαξα. Την απήγαγαν δύο άντρες. Δικοί σου άνθρωποι ήταν, είναι σίγουρο αυτό. Τι λες, ποιο λόγο έχω εγώ να κάνω κάτι κακό στην Εύα? Για να την εκδικηθείς, για να μας πληγώσεις όλους, γιατί δεν έχεις κανένα ηθικό φράγμο. Για να εκδικηθώ εσένα θέλεις να πεις που μου έστειλες τον άνθρωπο σου να με απειλήσει. Και δεν μιλάς καθαρά. Είναι τον που φάσε. Και να σας πω και κάτι. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ μαζί σας. Έχω πολλά πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Ελευθερία, τι λέει αυτός? Δεν με νοιάζει τι έχεις και τι δεν έχεις να κάνεις. Αυτή τη στιγμή με νοιάζει που είναι το παιδί μου. Πες μου που είναι, πού την έχεις. Σου ξαναλέω, δεν έχω σχέση με την Εύα. Να σε παρακαλέσω να σταματήσεις να με κατηγορείς, γιατί νομίζω δεν έχεις αποδείξεις. Θα βρω αποδείξεις. Δεν είσαι τόσο έξυπνος όσο νομίζεις. Ναι. Τηλεφωνήσαν οι απαγωγείς, θέλουν χρήματα. Μιλήσατε με την Εύα, είναι καλά? Ναι, έτσι την άκουσα. Πότε θα την αφήσουν ελεύθερη? Δεν ξέρω. Να μας ξαναπάρουν να μας πουν λεπτομέρειες. Εσύ πού είσαι? Βρες το Χάρη? Ναι, τον βρήκα, αλλά προφανώς δεν έχει καμία ανάμειξη. Καλά, έρχομαι από εκεί, έρχομαι. Τι έγινε με την Εύα, είναι καλά? Καλά είναι, ναι, μάλλον. Ελπίζω να μην με αμφισβητείς ακόμα. Αυτή τη στιγμή τους αμφισβητώ όλους. Ναι, άκου. Αν θέλεις κάτι, πες μου. Αρκετά έχεις κάνει ως τώρα. Τι? Εσύ χτάπας με εγκαλή σου? Κολοπέδω, άκου τι θα σου πω. Αν μάθω ότι εσύ έχεις οργανώσει την απαγωγή, θα ξαναδείς να δούμε. Φοβήθηκα. Να σου πω, δεν νομίζω ότι είμαστε ευθείας πολλά ντάιζ γεραστής. Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα. Και να ξέρεις ότι εγώ τους λογαριασμούς μου τους καθαρίζω μόνος μου. Να το θυμάσαι αυτά. Ελευθερία.
Το ήξερα ότι κάτι είχε συμβεί. Γιατί δεν. Πώς το έμαθα αυτό για μας, γιατί δεν μου το έχεις πει. Δεν θα άλλαζε κάτι. Μισό λεπτό. Και προτίμησε να μου πεις όλα αυτά τα ψέματα για να με διώξεις. Κυριακό, φύγε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πες μου ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο δικός σου που την απειλήσε. Τι έχει συμβεί, θες να μου πεις. Κινδυνεύει το παιδί μου, το συνειδητοποιείς. Δεν είναι χώρα για τέτοια. Εντάξει, με συγχωρείς, συγγνώμη. Συγγνώμη. Αν μάθεις κάτι, πάρε με ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται. Στο κάτω-κάτω έχεις τον πληροφοριοδότη σου. Και μην τολμήσεις να το πεις για το Χάρη. Ούτε ότι ξέρει για μας, ούτε ότι τον συνάντησες. Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει, ελευθερία. Να προσέχεις. Συγγνώμη που σου λέω να μείνεις, αλλά πρέπει να ξυπνήσω πολλά πρωί να βρει. Δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε έκανα πάρα πολλά για τις αρχές μου. Δεν ανάγκη να με πάρει σπίτι, είναι να σημειωθείς. Μα τι έφτιαξε που θα σε πάρω σπίτι. Να σε αφήσω να βγεις έξω μόνη σου τέτοια ώρα. Για ποιο με πέρασες. Απλά ήθελα να σε βάλω σε κόπο. Κανένας κόπος. Υποχρέωση μου να τα πούμε αύριο. Αν θέλεις. Θεία, θεία, ψεφέρω. Ήταν ασφαλής να το δεις ξαφνικά. Απλά ήθελα να γίνουμε πιεστική. Εγώ πάλι θέλω να γίνεις πιεστική. Καημένε μου να μην πάθει κανένας τίποτα. Γιατί έτσι θα συστέσει μες στον το σπίτι. Και να παρακαλάς το Θεό να μην πάθει τίποτα η Εύα, γιατί θα σε πνίξω με τα ίδια μου τα σέφκα. Στα λόγια σου τύποθε είσαι πολλά διαφορετική από τις άλλες. Και εσύ επίσμωσες. Ατέμας τώρα ότι είναι εγώ που φταίω. Που αρκέστη σου έμπλεξες με τους μαφιόζους σε ρισκάρες τη ζωή της κόρης σου. Και αντί να έρθεις να μου πεις την αλήθεια από την αρχή, κάθεσαι και λέεις με ένα σωρό φλακίες για επενδύσεις για να με παίζεις που τον εγωισμό σου. Να μην είναι διαλυμένος, με θωρείς. Μακάρι μου την άζα τα μυαλά μου στον αέρα. Να μην ζήσω το μαρτύριο. Σταμάτα, μωρέ, έρχεται η ελευθερία. Τι έγινε, είχατε κάνει ένα νέο, ξαναμίλησατε με αυτούς. Ναι, είπα μας πώς ακριβώς να γίνει η ανταλλαγή. Να αφήσουμε τα χρήματα σε έναν κάδο σκουπιδιών έξω από την πόλη σε 2 ώρες. Ύστερα θα περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν. Τι εννοείς να μας ειδοποιήσουν, η Εύα δεν θα είναι εκεί. Πώς ξέρουμε ότι δεν μας την αφήσουν ελεύθεροι μετά. Δεν το ξέρουμε, αλλά δυστυχώς πρέπει να τους εμπιστευτούμε. Δεν έχουν να κερδίσουν, τίποτε δεν την αφήσουν. Να τους εμπιστευτούμε, ποιους να εμπιστευτούμε, αυτοί να δουν τα εγκληματίες. Δεν πρέπει να δώσουμε τα χρήματα, δεν αφήσουν πρώτα την Εύα. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε εναλλακτική. Δεν το πιστεύω αυτό ακόμα. Νεόφυτε, τι λες. Αφήσ' τον νεόφυτο. Εκατέρευσε. Με το που άκουσαν την κόρη του στο τηλέφωνο. Τι μιλήσατε, τι είπε. Πώς είναι καλά. Δεν την αφήσαν να μας πει πολλά. Ακούστε και καλά, αλλά. Αλλά φοβισμένη. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μην της κάνουν κανέναν κακό. Νεόφυτε, σε παρακαλώ. Ενώ φελείσαι τίποτε να χάσουμε την ψυχραιμία μας τη στιγμή. Πιένε, σε παρακαλώ, να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου και να πάμε στην τράπεζα. Και με ξεχάσεις τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου. Μαγία, πώς θα το αντέξω μας κάτω, παιδί μου, τρελαθώ. Ελευθερία, προσπάθησα εσύ να συγκρατηθείς. Ας μην πιένει όνος μας το χειρότερο. Το Χάρη δεν τον είδα. Όταν έφασα εκεί, η ελευθερία έβγαινε από το σπίτι του. Καλύτερα. Μπορεί να αναρωτιέται τι έκαναν μαζί. Ναι, σωστά. Και μπορεί να κάρφωνε κιόλα σε μεγάλο κολόπεδο του. Ναι, έτσι μου φάνηκε και εμένα ότι είναι κολόπεδο αυτό. Αφού δεν τον είδε, είπε. Ναι, απόψε τον είδα. Πριν από 2 ημέρες έφυγε να πάρει την Εύα από το γύρισμα και τον γνώρισα. Ευτυχώ που τον έσου ταρεν η Εύα. Δεν έκαναν για την Εύα μα τούτο. Και ελπίζω τώρα να την αφική ήσυχη. Λέω, η σημασία έχει να γυρίσει η Εύα και εσύ να με φανθεί. Σωστά. Η ελευθερία, πες σου κάτι, χάρηκε που πήτσομαι. Πας καλά ρε, μη μένα θα σχολιάζαν η ελευθερία εκείνη την ώρα. Και εγώ ήταν για την κόρη της. Καλά, σου είπε τίποτε, απολύτως τίποτε. Τίποτα, το μόνο που μου είπε είναι ότι ειδοποίησαν οι απαγωγείς. Και αυτά με τα 1000 ζόρια. Βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της η γυναίκα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μόλις περάσει τούτη η καταιγίδα, να εκτιμήσει πάρα πολλά την κίνησή σου. Καλά, ας περάσει πρώτα. Θα περάσει. Δεν μου λες, πριν συμβεί όλο αυτό που συνέβη η ελευθερία. Τι σου είπα. Δεν ήθελε να το συζητήσει. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Με έχεις γράψει τελείως. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Όταν η ελευθερία δεν θέλει να συζητήσει κάτι, πάει να πει ότι τη νοιάζει πάρα πολλά. Λοιπόν, λίγο μου ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι είσαι ο μοναδικός που θέλει να μαζί της.
Η ελευθερία πάντως δεν θέλει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θέλει. Τώρα, γιατί καμνή πίσω. Σταμάτα, Λούι. Η γυναίκα καίγεται για το παιδί της αγωνιά και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τον εαυτό μου. Είμαι απαράδεκτος. Σταμάτα. Δεν είσαι απαράδεκτος. Είναι ερωτευμένος που είσαι, ζωμένη αυτή ενοχό. Δεν μου λες. Άμα γυρίσει έβαμε το καλό, θα σε πάρει τηλέφωνο σου πει. Ελπίζω. Εσύ τι έκανε, να σου μυθεί. Πα καλά, ρε Λούι. Εδώ θα καθίσω μαζί σου, μην πα και έχει κανένα. Λοιπόν, σίγουρα. Φύγαμε, πάμε για κανέναν ποτό να περάσει η ώρα. Να φύγουμε, νεόφυτε, σύνελθε. Αντυσυχώ, πάντα βρείτε κανένα τυχαίο. Λαλή να μεν το σκεφτήκαν, Τζίμι, μην είσαι αφελή. Εγώ λέω ότι εν κάπου χωσμένοι θα μέσω παρακολουθούν μα. Πρόσκεφτο, λογικά, σταμάτησε να νομίζω. Να σου πω τι πέτε για τον νου σου δωρά, αλλά τέλο πάντων. Κάνε σε φρύσιο, έχω κουράγιο. Στη μαθία νύχτα να χτυπήσω η Εύα. Άντε, πάμε. Τι μου λες τώρα. Έγινε τέτοιο πράγμα και δεν με πήρες. Δεν μπορούσα, Χρυζάντα. Ήμουν μαζί με τους άλλους. Κόντεψα να τρελαθώ. Πήγα και βρήκα το Χάρη. Νόμιζα ότι εκείνος το έκανε. Αυτός δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει. Στο είπα, δεν στο είπα. Τι έγινε. Έπαψες πια να με εμπιστεύεσαι. Όχι, αλλά εσύ δεν μου πεις ότι οι άνθρωποι είναι απρόβλεπτοι. Αλλά όταν πιστεύουν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτε, έτσι είναι προβλέψιμοι. Ξέχνα το αυτό. Το θέμα μας είναι η Εύα. Δεν φαντάζομαι να μιλήσετε στην αστυνομία. Όχι, όχι. Ευτυχώς, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Τι πιστεύεις, ότι μόλις τους δώσουμε τα χρήματα θα την αφήσουν? Θα ήθελα πολύ να σου απαντήσω αυτό που θέλεις, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Δεν ξέρω τα είναι τα κίνητρά τους. Με τιμωρεί ο Θεός, ο Χρυζάντα. Με τιμωρεί και για τα παλιά και για τα καινούργια. Έλα, πάψε να λες ανοησίες. Ο Θεός τιμωρεί αυτούς που θέλει. Εσύ νομίζω δεν είσαι στη λίστα του. Εγώ νομίζω. Νομίζω ότι με έχει βάλει στόχο από μικρό παιδί. Ελευθερία, μη διαλύεσαι. Κάμε υπομονή. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια συνηθισμένη απαγωγή μόνο για τα λύτρα. Μακάρι. Εγώ θα κοιτάξω να δω τι μπορώ να κάνω. Εσύ ενημέρωσε με για οτιδήποτε, εντάξει? Εντάξει. Δικαίωμα να σου ζητήσω χάρη, αλλά βοήθησε. Όχι για μένα, αλλά για εκείνη. Τι καμνή ωραία μας εχμάλωτη. Με φάσε. Με φάσε. Εγώ θέλω να γίνουμε φίλοι. Α, ήρθε το φαΐ σου. Τώρα να δεις ότι τώρα που είναι να φάεις, θα νιώσεις πολλά πιο καλύτερα. Έλα. Θέλω να πάω. Εσύ σε ρώτησα. Έλα. Άνοιξε το στοματάκι. Άνοιξε καλά. Έτσι, μπράβο. Μην είναι η στοιχεία που έφερες. Τίποτα ακόμα.
Ζάβα, δεν χρειάζεται να ξενυχτάξεις. Οι πίνες πίνει να ξεκουραστείς. Τι να λέει, ρε φίλε, να φύγει ένας αρχικός σε τέτοια εγκατάσταση. Αποκλείεται. Έτσι, ρε, όσο δεν μπορείς να κάνεις κάτι να βοηθήσεις. Μπορώ να σε προσέχω να μην κάνεις καμιά βλακία με τον Ναθαναήλ. Ναι, έλα ρε, τι. Σίγουρα καλά. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, κι ας με κουνάσεις, λένε να μου πεις. Και στην τηλεφωνώ μια παγωγή και ζητήσα χρήματα. Να φέρουν την Εύα πίσω να τους δοκούν τα χρήματα. Μίλησε με τους δικούς της, είναι καλά. Από ό,τι μου είπαν, ναι. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά του Ναθαναήλ. Έτσι φαίνεται. Σε πόση ώρα είπαμε ότι θα μας ειδοποιήσουν? Δεν είπαν. Πόση ώρα πέρασε? Ναι, ξέρω, εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η μέρα ή η νύχτα. Τι νύχτα ακόμα. Γιατί σε μου, γιατί σε εμάς, γιατί στην Εύα μου, γιατί? Καμιά φορά συμβαίνουν τότε στις πλούσιες οικογένειες, γίνονται στόχος. Πού με θα ξαναδώ την κόρη μου. Θεέ μου, εγώ φταίω. Γιατί φταίς εσύ? Νομίζει ότι φταίει επειδή είναι ο παπάς της. Ότι αν ήταν κανένας άλλος, κανένας φτωχός, το παιδί του θα πάθει με τίποτε. Εν τούτο που μου λένε τώρα μέσα στον δρόμο. Μην τον παρεξηγήσει, παρανόησε από τη στενοχώρια του. Δεν έχει δίκιο, αν δεν ξαναδούμε ποτέ. Να σταματήστε, δεν βασανιζόμαστε με τέτοιες σκέψεις. Πού σκεφτείτε την τελευταία φορά που πήγα, τσακωθήκαμε. Κι εγώ το ίδιο, δεν θα σε χωρίσω ποτέ τον εαυτό μου. Πώς θα ζήσω με αυτό? Σταματήστε το ζητιό τον επικύριο. Είπα να χτυπήσω σαν να ζω μια χαρά. Και πού το ξέρεις εσύ? Ξέρω το. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει? Γιατί αν τα πράγματα γίνουν αλλιώς, δεν ξέρω ούτε εγώ θα τα αντέξω. Ρε Σιλουή, την ελευθερία σκέφτομαι. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην έχω παιδιά, αλλά προσπαθώ να πω στη θέση της και να την καταλάβω. Στη σκέψη και μόνο ότι μπορεί η Εύα να με γυρίζει, εγώ θα είχα τρελαθεί. Πιάσε δύο ποτά, δύο ίσκι. Μην το ξαναπείς του τον, η Εύα θα ξαναγυρίσει. Θα ξαναγυρίσει σίγουρα. Ναι, έτσι είσαι πάντα τόσο αισιόδοξο. Ναι, πάντα είμαι αισιόδοξο. Λοιπόν, να σα αλλάξουμε κουβέντα, γιατί δεν ωφελεί τίποτα να καθόμαστε εδώ για να κλαίμε τη μοίρα μα. Έμαθα κάτι για την Εύα. Έτσι θα αλλάξουμε κουβέντα, μιλώντας για την Εύα. Δεν έχει να κάνει με την απαγωγή. Η Εύα έχει άλλο. Γι' αυτόν προφανώς χώρισε το χάρι. Αλλά δεν το ξέρει κανένας. Εκτός από σένα, βέβαια. Και τη φίλη της στην Αρετή. Εκρυφά άκουσα την που έμιλα μαζί του στο τηλέφωνο. Και εκείνος ο καημένος πρέπει να πέθανε από την αγωνία του τώρα με την απαγωγή. Πάλι καλά που δεν μιλάμε για την απαγωγή. Τέλος πάντων, ας είναι καλύτερος από το χάρι και ας είναι ό,τι να είναι. Έλα, στην υγεία μας. Σίγουρα είναι καλύτερος από το χάρι. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά σίγουρα είναι καλύτερος. Και εσύ που το ξέρεις, δηλαδή, ότι είναι καλύτερος? Ήθελε να πάει να σπάσει στο ξύλο το χάρι, μόλις το έμαθε. Σταμάτησε τον Ιαρετή. Αχιλέα, κύριε Φιλίππ, ήθελα να πω. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, δεν γνωρίζομαστε. Όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να γνωριστούμε. Θαυμάζω εσάς απεριόριστα. Ευχαριστώ. Λουίς. Λουίς Φλουρίς. Μεγάλος θαυμαστής σας. Ευχαριστώ πολλά, Λουί. Είστε μόνος σας? Όχι, είμαι μαζί με ένα φίλο μου. Και εγώ με ένα φίλο μου είμαι. Αλλά μια τσέστα συνοδεύτηκε κάποια κοπέλα. Τι θα λέτε να κάτσουμε όλοι μαζί να μου πείτε για τα τελευταία νέα του πρωταθλήματος? Καλύτερα, ο Λουί. Όπως έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, δεν μπορούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εμείς έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, αλλά είναι οδική πουθενά. Ελπίζω η δική σας να έχει κάποια κατάληξη. Ο Κυριάκος Ιωσήφ, νομίζω το γνωρίζετε. Εννοείται. Γυρίζεις μια ταινία με την Ελευθερία Ηρακλέουσα, ναι? Ναι, σωστά. Ο Σάββας και από εδώ ο καλύτερος σέντερφορ, το καμάρι μας. Μόλις έχει πάρει μεταγραφή στον Ποσειδώνα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν είμαι και από εδώ, καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είμαι και τόσο μεγάλος θάρρος, όπως λέει ο φίλος σας. Αχιλλέας Φιλίπ. Χαίρομαι πολύ. Σε πλήρωσε η επιτέλους. Ήρθε η ώρα να πάει σπίτι. Όχι αμέσως όμως. Να παίξουμε δύο.
προσωπικός βοηθός της Ελευθερίας. Κομμωτής, μακιγιέρ και εξομολόγος. Άρα πρέπει να ξέρεις την κόρη της. Την Εύα φυσικά δεν ξέρω τι. Ξέρεις την κι εσύ? Όχι, απλά ξέρω ότι είναι αραβωνιασμένη με τον πρόεδρο του Ποσειδών. Ήταν. Δεν είναι πια. Ο Ναθανάηλ είναι πρόεδρος της ομάδας σου. Να το χαίρεσαι, φίλε. Ξέρεις την κι εσύ? Από πού? Έχουμε ένα κοινό γνωστό. Δεν τον πολύ συμπαθείς από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ για το σφαγατάμουτρα. Είναι μεγάλη τσογλάνη ο τύπος. Βέβαια, συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε, αλλά. Μόνο επαγγελματικές, τίποτε παραπάνω. Μάλιστα, άρα ούτε και σε ποιο συμπαθείς να αποθέσω. Όχι ιδιαίτερα. Ειδικά σήμερα. Γιατί, τι σου έκανε σήμερα? Είχαμε κάποιες διαφωνίες πάνω στα συμβόλαια. Να τον προσέχεις. Ούτε εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Κοίτα να δεις. Έχουμε και τέσσερις ένα κοινό. Δεν συμπαθούμε τον Ναθαναήλ. Εσύ, Σάβα, με τι ασχολείσαι? Διακόψαμε, ο Αχιλλέας είπε μας ότι είχατε μια σοβαρή συζήτηση. Για αισθηματικά? Λόγω γίνεσαι λίγο αδιάφορος. Όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι μυστικό. Απλά έχω κάποια προβλήματα με την κοπέλα μου. Συμμαθαίνεις τα χωρίσματα τώρα. Τούτο μου συζητούσαμε. Μάλιστα. Συγγνώμη, μια στιγμή πρέπει να απαντήσω. Έλα ρε τι, πες μου τι γύρισε. Δόξα σου Θεός, εν καλά. Εν τέγια καλά. Ωραία, πού είσαι τώρα, είσαι μαζί της? Α, με τους δικούς της. Ναι, καταλαβαίνω. Παιδείς που να μπορεί να με πιάσει τηλέφωνο, θέλω να την ενοχλήσω εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια σου αρετή. Ουλά, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Τι έγινε ρε παιδιά? Ο θείος του Αχιλλέα έκανε μια μικροεπέμβαση, τελείων ηλικιωμένος, ανησυχούσαμε. Τώρα μου λέει εντάξει. Περαστικά εύχομαι. Ευχαριστώ. Μια φίλη μου και επέστρεψε μου το εξωτερικό. Έλειψε μου πάρα πολλά, χάρηκα που ήρθε. Μπράβο, Ρίγε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι λέτε μια και είμαστε όλοι τόσο χαρούμενοι? Να πάμε για ένα δεύτερο γύρο. Μέσα. Χαιρνώ εγώ. Με συγχωρείτε, έρχομαι. Ο Σάββας είπε μας τα δικά του. Εσύ, Αχιλλέα, έχεις κάποια σχέση? Λουί, πάλι γίνεσαι αδιάκριτος. Γίνομαι αδιάκριτος? Λίο. Δεν έχω κάποια σχέση με τον Λουί. Μάλιστα. Αγαπούλα μου, φάει κάτι, θα νιώσεις καλύτερα. Ρουμπινάω. Θέλεις να σου κάνουμε καμιά σούπα? Όχι. Να σου βάλω κάτι να πιεις, μάνα. Θέλεις ένα ποτό να συνέφτεις? Όχι. Εντάξει, μην την πιέζετε τώρα, αφήστε την. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Εύα, μου σε παρακαλώ, ηρέμη. Τώρα πια δεν κινδυνεύεις. Είσαι ασφαλής εδώ. Πέρασε. Εύα μου, μήπως είδες κανέναν τους? Πόσοι ήταν? Δεν ήξερα, είχαμε κλειστά τα μάτια. Ήταν δική μας? Όχι. Τι γλώσσα να μιλούσα δηλαδή? Δεν ξέρω, ψιθυρίζαν. Μήπως κατάλαβες που σε πήγαν? Όχι. Μήπως κατάλαβες αν δεν ήταν μακριά από εκεί που σε άρπαξαν? Φύγετε, αφήστε με, πάω να σε κουραστώ. Συγγνώμη.
Δεν είναι καλά το παιδί μου, δεν είναι καλά. Σε φυσικό. Δεν είναι το μικρό πράγμα του τον που πέρασε. Θέλει λίγο χρόνο. Ευτυχώς που δεν επηρεάξει. Παναγία μου, ευτυχώς. Χριστό και Παναγία μου, για μου, τι είναι αυτά που μου λέει. Μα μιλάς σοβαρά. Εν καλά τουλάχιστον η κορού. Έτσι μου είπε η φίλη της. Εγώ ακόμα δεν μίλησα μαζί της. Κυρία Λέισο, φαντάζομαι με τα λαχτάρα αν είναι η γονή της. Εάν σκεφτείς ότι πριν λίγο καιρό πυροβόλησα τη μάμα της και τώρα τούτο με την κόρη. Είναι για να δεις κάποτε ότι οι πλούσιοι και οι διάσημοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Με μου λες έτσι, Αχιλέα μου, να χαρίσω ότι αγαπάς, γιατί τώρα εσύ είσαι εσύ διάσημος. Να προσέχεις για μου, να προσέχεις πάρα πολλά, γρίεψε πολλά η κοινωνία έξω. Μα φοβάσαι ρε μαμά, κινδυνεύουμε εμείς, δεν έχουμε να πληρώσουμε τόσα λίτρα. Έτσι και πειράζαν την Εύα, μα το Θεό θα φιέρωνα όλη μου τη ζωή να τους έβρω και να τους κάμω να πληρώσω. Εντάξει και μου, ηρέμησε τώρα. Ηρέμησε, ευτυχώς που να γίνει τίποτε χειρότερο. Να δούμε στην ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται όμως. Αχ, ρε μαμά, ξέρεις πόσο θα ήθελα να μου κοντά της τώρα. Πού είναι η Εύα, μιλάει εντάξει, είναι καλά. Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά, απλώς είναι σοκαρισμένη. Πήγε να ξαπλώσει λίγο. Τι είπε, πού την είχα, είπε κανένα. Είχα τις κλειστά μάτια και έτσι δεν κανένα. Κατάλαβε μόνο ότι ήταν ολοταπή. Άρα μάλλον δεν είχαν καμία σχέση με το Χάρη. Όχι βέβαια. Τι σχέση μπορεί να είσαι ο Χάρης με τα λίτρα. Τι νόημα θα είσαι του τον ούλο. Κοινή εγκληματίε ήταν. Εδώ και βάλα στο μάτι μια πλούσια οικογένεια. Μπορώ να τη δω ή να με την ενοχλήσω καλύτερα. Όχι αρετούλα μου. Πήγαινε, νομίζω ότι θα της κάνει καλό να σε. Πάντως τώρα που τελείωσε όλο αυτό, νομίζω ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε τη μόνη τους. Τι να κάνει η αστυνομία, δεν μην έχουμε στοιχεία. Και το παιδί μας δεν είναι τίποτε. Ναι, αλλά αύριο που θα είναι καλύτερα και θα ηρεμήσει, μπορεί κάτι να θυμηθεί. Εγώ δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Αν μάθουν ότι τους ψάχνει η αστυνομία, μπορεί να θεωρήσουν ότι όντως η Εύα κάτι είδαν και να τη ξανακυνηγήσουν. Σωστά, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Ίσως είναι καλύτερα να περιμένουμε ακόμα. Τι πέρασαν λίγες ώρες. Έχασα 20 χρόνια από τη ζωή μου. Εμείς θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Το παιδί πώς θα το ξεπεράσει. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε τούτο. Έπρεπε να το είσαι σκεφτεί νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι σου άρεσε που είναι η κατάσταση, εσύ. Εντάξει, πάμε πως ήθελες να μιλήσουμε λίγο. Α, μετά τις ταινίες ψυχανάλυση. Δεν θέλω να μιλήσω, να το ξεχάσω θέλω. Αχ, Εβάκη μου, αγάπη μου, πώς είσαι. Όχι, αφήνει, μάθει με. Εγώ ξέρω. Τι ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Για τον άλλον, αρετή. Όχι για το Χάρη, για τον άλλον. Ίσως πρέπει να επιδιώξουμε να πιάσουμε τους δράστες. Όσο τους νιώθει ελεύθερους, δεν ησυχάζει. Ίσως πρέπει να μιλήσουμε στην αστυνομία. Για μένα η συμπεριφορά μου έτσι ήταν καλύτερη τον τελευταίο καιρό. Αλλά δεν θα γίνηκα γιατί αγαπώ την Εύα. Αγαπώ την και πληγώθηκα. Τι είναι, φίλε, μιλήσεις καθόλου με την Εύα. Όχι ακόμα. Από εδώ η φίλη της Εύας. Αρετή ο κολλητός μου ο Σάβας. Χαρήκα. Γεια σου, αρετή.